Πάμε στο Γιάννη Μάζη. Γιάννης Μάζης, μια ακαδημαϊκή προσωπικότητα, θα έλεγα σύμβολο για όλους τους Έλληνες που προτάσουν τον πατριωτισμό απέναντι σε κάθε άλλο πρόταγμα και σε κάθε άλλη προτεραιότητα. Κύριε καθηγητά, καλό βράδυ. Το πρώτο σχόλιο για το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών σε σχέση πάντοτε με την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα. Οι τουρκικές εκλογές ήταν αυτό που εμπολής αναμέναμε από μια παντοκρατορία Ερντογάν, η οποία έχει διαβρώσει οριζοντίως καθέτος και διαγωνίως όλους τους θεσμούς της χώρας. Από την άλλη μεριά υπήρχε και εκεί το αντίστοιχο πρόβλημα της αντιπολίτευσης με αυτό που υπήρχε στην Ελλάδα και το οποίο σας άκουσα προηγουμένως να αναλύεται προσφιέστατα μαζί με τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Χαρβαλιά. Συνεπώς αυτή η αταξία που επικρατούσε στην σύσταση της αντιπολιτευτικής ομάδος δεν ενέπνευσε την απαραίτητη εμπιστοσύνη στον τουρκικό λαό, αφενός. Αφετέρου, και οι δύο είχαν επικεντρώσει στα σοβινιστικά, επιθετικά, ιμπεριαλιστικά αισθήματα του τουρκικού λαού, τα οποία εκολάκευσαν σε βαθμό επικινδυνότητος για την Ελλάδα και την Κύπρο, και βεβαίως πιστικότερος φάνηκε ο κύριος Ερντογάν. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για μια συνέχεια και για μια σκλήρυνση της στάσεως του κύριου Ερντογάν, τη στιγμή που βλέπετε ότι ήδη το Ιράν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία έχουν κάνει τις αιτήσεις τους για να εισέλθουν στους BRICS, και το επόμενο βήμα βέβαια που προϊονίζεται είναι μια σημαντικότερη προσχώρηση και στην ευρασιατική οικογένεια. Αυτό ήθελα ακριβώς να ρωτήσω. Αυτό φοβούνται οι Αμερικανοί και γι' αυτόν τον λόγο θα πιέσουν την Ελλάδα να προχωρήσει στη δημιουργία ενός συνυποσχετικού το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα παράνομα έκνομα αιτήματα της Τουρκίας για να μπορέσουν να την σύρουν στο τραπέζι της Χάγης και μετά ο πολιτικός κόσμος να κατοχυρωθεί πίσω από την απόφαση ενός δικαστηρίου. Και εκεί είναι που διαφωνώ με τον φίλο τον Γιώργο, ότι τον βρίσκω πολύ αισιόδοξο για τις αντιδράσεις τις οποίες θα προβάλλει ο ελληνικός λαός όταν δει παραχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας, διότι αυτήν την παραχώρηση της εθνικής κυριαρχίας θα την καλύψουν πίσω από το φερετζέ του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, και βεβαίως ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει ότι το Δικαστήριο της Χάγης δικάζει αυτό που του λες να δικάσει. Όταν λοιπόν του λες να δικάσει 10 αιτήματα της Τουρκίας που είναι παράνομα και ένα δικό σου, το Δικαστήριο της Χάγης το γνωρίζετε πολύ καλά και ως νομικός, κύριε Παναγιωτόπουλε, δικάζει πολιτικά. Πολιτικά, πολιτικά. Εδώ θέλω όμως να σταθούμε. Κύριε καθηγητά, ναι. Θέλω να σταθούμε εδώ. Θα υπάρξει Έλληνας πρωθυπουργός και ελληνική κυβέρνηση η οποία θα δεχθεί να συνταχθεί ένα συνυποσχετικό για προσφυγή στη Χάγη, στο οποίο η Ελλάδα θα βάλει την υπογραφή της μαζί με την Τουρκία και στο οποίο θα αναφέρονται ζητήματα προς ρύθμιση και θα τίθενται υπό τη δικαιοδοσία της Χάγης που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος. Εγώ πιστεύω ότι εδώ ακριβώς θα προβληθεί το επιχείρημα από συγκεκριμένους κύκλους, συστημικούς κύκλους, οι οποίοι τι θα πούν. Μα εάν είμαστε τόσο σίγουροι ότι έχουμε δίκιο, γιατί να μην το δικάσουμε. Δηλαδή, προσέξτε, το επιχείρημα είναι τελείως γλίσχρο και δόλιο, διότι και εγώ είμαι σίγουρος ότι το σπίτι που κατοικώ μου ανήκει. Δεν πάω σε καμία περίπτωση να το θέσω σε δικαστήριο με τον γείτονα. Σωστό.
Έτσι. Σωστό. Λοιπόν, αυτό το επιχείρημα θα επικρατήσει και θα κατοχυρωθούν πίσω από την απόφαση ενός δικαστηρίου, βασιζόμενοι στο γεγονός αυτή είναι η διεθνής νομιμότης. Πού να καταλάβει τώρα ο μέσος νεοέλλην, αγαπητέ μου κύριε Παναγιωτόπουλε, τι σημαίνει συνυποσχετικό, τι σημαίνει σύνταξη συνυποσχετικού. Ξέρετε τι θα πούν για τη σύνταξη του συνυποσχετικού? Μα αν δεν κάναμε αυτό το συνυποσχετικό, τότε θα οδηγούμεθα σε πόλεμο. Yes. Εκεί λοιπόν υπάρχει επίσης η απάντηση. Μα κανείς δεν έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας αν δεν έχει προηγουμένως βάλει τον πρώτο όρο του Συντάγματος, που είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Έτσι, έτσι. Δεν ξεκινάς έναν επιθετικό πόλεμο, αμήνεσαι. Και ένας αμυντικός πόλεμος είναι ιερός, είναι επιβεβλημένος, εάν και εφόσον τεθεί σε κίνδυνο η εθνική κυριαρχία, η εθνική αξιοπρέπεια και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Και να πούμε και αλλά όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα μπουν πίσω από τέτοιου είδους επιχειρήματα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φοβάμαι ότι θα τα υποστηρίξουν και νομίζω ότι και πάλι θα επικρατήσει ο φόβος της επιβίωσης στους Έλληνες, της οικονομικής επιβίωσης, ναι, την οποία πολύ καλά περιγράψατε με τον κύριο Χαρβαλιά, και εκεί θα πούνε τώρα ας τα αφήσουμε αυτά, πάμε παρακάτω να δούμε τι συμβαίνει. Και να πω ότι κατά τη γνώμη μου θα υπάρξουν, και αυτό δεν είναι μόνο η γνώμη μου, είναι και ρεπορτάζ που έχω, θα υπάρξουν και δύο ακόμη φερετζέδες, να το πω έτσι στην καφενειακή διάλεκτο, σε αυτή την υπόθεση. Ο ένας φερετζές θα είναι σύμφωνο μη επιθέσεως, ότι σου λέει από τη στιγμή που η Τουρκία δέχεται να υπογράψει ένα σύμφωνο μη επιθέσεως, άρα μπορούμε να μετακινήσουμε κονδύλια από τις αμυντικές δαπάνες και να τα πάμε σε αύξηση συντάξεων, επιδομάτων και ούτω καθεξής. Μην ξεχνάτε ότι συνηθίζουμε έναν λαό να ζει και ιδιαίτερα την νεολαία με επιδόματα. Κλείνει η παρένθεση. Και αυτό δούλεψε στις τελευταίες εκλογές και δυστυχώς γίνεται πρακτική περισσότερων κομμάτων καθώς περνούν τα χρόνια. Αντί να σπρώχνουν τους νέους στην παραγωγική διαδικασία, να τους μορφώνουν, να τους καταρτίζουν, να τους ανοίγουν ορίζοντες, προοπτικές, δημιουργίας, οικογένειας, ζωής, αναπνοής. Έτσι. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση στο σύμφωνο μη επιθέσεως και μετά όχι, πάμε στο δεύτερο. Όχι, θέλω να πω το εξής εδώ. Ναι. Αλλά τα σύμφωνα μη επιθέσεως, τα οποία θα παρουσιαστούν μαζί με τη συνεκμετάλλευση ως το απάβγασμα αυτής της πολιτικής, έτσι, είδαμε στο παρελθόν, στο ιστορικό παρελθόν, σύμφωνα μη επιθέσεως όπως το περιβόητο σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, πού το κάνουν, πού το γράφουν οι ισχυροί όταν χρειαστεί να το σκίσουν για να προχωρήσουν σε πόλεμο. Εγώ μια άλλη παρατήρηση έχω επ' αυτού. Σωστή η δική σας παρατήρηση. Αλλά θέλω να προσθέσω κάτι. Στο σύμφωνο μη επιθέσεως, ξέρετε ποιοι θα είναι οι όροι? Γιατί για να υπογράψει κάποιο σύμφωνο μη επιθέσεως, όπως η Τουρκία, θα βάλει όρους. Ποιοι θα είναι οι όροι? Μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά. Ένα. Δύο. Αναγνώριση τουρκικών μειονοτήτων στη Θράκη και στα Δωδεκάνησα. Τρία. Απαγόρευση διελεύσεως οπλισμένων σκαφών και αεροσκαφών, έτσι, έτσι, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Του 25ου μεσημβρινού, ακριβώς. Εάν πάρουμε αυτές τις προϋποθέσεις και αυτό το ονομάσουμε συμφέρον εθνικά σύμφωνο μη επιθέσεως, τότε είμαστε το λιγότερο αφελής. Το λιγότερο αφελής, και να προσθέσω αφελής σε εισαγωγικά μπροστά σε μια ενδεχόμενη εθνική προδοσία. Διότι τέτοιου είδους όροι συνιστούν εθνική προδοσία. Συνιστούν παραχώρηση τμήματων της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος σε ξηρά θάλασσα και αέρα και σε παραχώρηση και παραχώρηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και μάλιστα, εγώ εύχομαι να μην υπάρξει Έλληνας Πρωθυπουργός ή ελληνική κυβέρνηση που θα προχωρήσει σε τέτοιου είδους κατάπτυστες συμφωνίες. Και μάλιστα, κύριε Παναγιωτόπουλε, συνεχίζοντας το συλλογισμό σας, τι λέω? Ναι, παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων πριν ακόμα πάμε στη Χάγη. Σωστό, σωστό, σωστό.
πώς θα ερμηνευτεί αυτό κατά τη σύνταξη του συνυποσχετικού, μα αφού καταλάβατε την αναγκαιότητα του να μην περνάτε τον 25ο μεσημβρινό ένοπλη, αυτό δηλώνει ότι αναγνωρίζετε και εσείς και θα αναγνωρίσει και το δικαστήριο τη σημασία των ετοιμάτων της Τουρκίας. Βέβαια, αφού το σερβίρουμε στο... Αφού το σερβίρουμε στο δικαστήριο, στο πιάτο. Του το σερβίρουμε στο πιάτο την εθνική υποχώρηση. Και μετά από όλα αυτά θα βγουν περίτρανοι νομικοί, οι οποίοι θα μας πούν: ορίστε η διεθνής δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ακούτε τον Παναγιωτόπουλο και τον Μάζη. Μάλιστα. Αυτό είναι το σχέδιο. Νομίζω τα είπατε όλα, κύριε καθηγητά. Θα επανέλθουμε πάνω σε αυτά, γιατί εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή και για την υπεράσπιση του απλού πολίτη απέναντι στην ακρίβεια και στη λαιλασία του εισοδήματος, στην πρώτη γραμμή και στην υπεράσπιση του συνταξιούχου, αλλά και στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των εθνικών δικαίων της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, με τον Γιάννη Μάζη επιχειρήσαμε να σας πούμε αυτά που έρχονται, αυτά που ετοιμάζονται να μας σερβίρουν στο πιάτο. Προσοχή, γιατί το πιάτο έχει τοξικό και επικίνδυνο για την υγεία της Ελλάδος δηλητήριο.